Δεν πρόλαβε να χαρεί το τζίρο της 25ης Μαρτίου που λόγω της ημέρας ήταν εντυπωσιακά αυξημένος ο ιδιοκτήτης εστιατορίου με θαλασσινά εδέσματα στην πόλη των Χανίων που εντοπίστηκε να φοροδιαφεύγει. Ο έλεγχος κλιμακίου της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων ανήμερα της Εθνικής Επετείου τον έφερε αντιμέτωπο με ένα τσουχτερό πρόστιμο και με επιβολή λουκέτου στην επιχείρησή του για 48 ώρες. Να είμαστε νόμιμοι άνθρωποι. Γιατί αυτό είναι κόστος για το κράτος. Οπότε είναι καλό. Και άμα δεν συμμορφώνονται με αυτό, να μπαίνει οριστικό λουκέτο. Πρέπει να πληρώνουν με κάποιο τρόπο. Αν το καλύτερο μπορούν να κάνουν να σφραγίζονται, τι να πω, σφραγίζονται. Γιατί διαφορετικά κάθομαι και το σκέφτομαι ότι αν δεν κόβουν και αποδείξεις, φτάνουμε σε χειρότερα σημεία από αυτά που ήδη είμαστε αυτή τη στιγμή. Ενδεικτική της αδυναμίας των καταστηματαρχών να φανούν συνεπείς στην υψηλή φορολόγηση που τους επιβάλλεται, χαρακτηρίζει τη μη έκδοση αποδείξεων από τον συγκεκριμένο επιχειρηματία ο Σύλλογος Εστίασης Χανίων. Ξέρουμε ότι όλοι ότι είναι ένα μεμονωμένο περιστατικό. Φυσικά ως σωματείο δεν είμαστε υπέρ της παραβατικότητας, όμως κατανοούμε απόλυτα τον συνάδελφο, διότι με τέτοια φορολόγηση που φτάνει το 70% δεν μπορείς να ανταπεξέλθεις. Η σφράγιση της επιχείρησης έγινε προειδοποιητικά. Πρέπει με κάποιο τρόπο να μάθουμε και εμείς οι Έλληνες να είμαστε λίγο πιο νομότυποι. Στο μεταξύ, ο Σύλλογος Εστίασης Χανίων αναζητά λύση εν ώψη της νέας τουριστικής σεζόν στο θέμα του κανονισμού παραχώρησης κοινόχρηστων χώρων που πρόσφατα τροποποιήθηκε, χωρίς όμως να υιοθετούνται από το Δήμο οι αλλαγές που είχαν προτείνει οι επιχειρηματίες. Ζητάμε καταρχάς να είναι ισότιμος και δίκαιος ο κανονισμός. Δεν γίνεται σε κάποιες οδούς, για παράδειγμα, που είναι καταστήματα εστίασης, ξαφνικά να λέμε ότι είναι εμπορικοί δρόμοι, όπως είναι η οδός Κονδυλάκη. Στην επόμενη Γενική Συνέλευση του Συλλόγου Εστίασης αναμένεται να διαμορφωθεί το πλαίσιο των προτάσεων του κλάδου για την παραχώρηση των κοινόχρηστων χώρων.